πολύ καλή και δυνατή παλιά για να δούμε αν θα την προλάβει. Σαφώς και προλαβαίνει λοιπόν την παλιά, ξεπερνάει το εμπόδιο του Ραντοκάνοφ μέσα στην περιοχή και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι που υποδεικνύει ο διαιτητής ο κύριος Ντάτης αυτήν εδώ τη φάση στο 30 λεπτό της συνάντησης. Η μπάλα έχει στηθεί στα 11 μέτρα, απέναντι από την μπάλα βρίσκεται ο Λάζορη και έχει πάρει ήδη την θέση του και εκτελεί το πέναλτι και το 0-1. Η Λάρισα λοιπόν στο 31ο λεπτό της συνάντησης καταφέρνει να ανοίξει το σκορ εδώ στο γήπεδο της Καστοριάς και να προηγηθεί της ομώνυμης τοπικής ομάδας με 1-0. Και Νοσέου. Τροφοδότης στον παίκτη τον Καπετανόπουλο, η μπάλα στον Σέου. Σέου θα πρέπει να προσέξουν παίκτη της Λάρισας, έχει βγει μια παλιά και είναι το γκολ της ισοφάρισης. Είναι το γκολ της ισοφάρισης για την Καστοριά στο 38ο λεπτό της συνάντησης. Καστανιώτης για τον συμπαίκτη τον Καπετανόπουλο. Καπετανόπουλος τροφοδότησε τώρα τον Παντελιάδη, μια ψιλοκρεμαστή παλιά μέσα στην περιοχή και δυστυχώς για τη Λάρισα είναι το 2-1. Με αυτή την ψιλοκρεμαστή παλιά, με αυτό το ψιλοκρεμαστό σούτ, κατάφεραν να κρεμάσουν τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ Ντολεκίδη. Παλαιολόγος που καταφέρει να ξεφύγει και να βγάλει αυτή τη σιρτή παλιά. Επιχειρείται το σούτ από κοντά ο Λάζορη και είναι το 2-2. Θέλω να επαναφέρω την μπάλα επέκταση της Καστοριάς. Ο Σέου είναι αυτός που κυνηγάει. Προσπάθησε να προλάβει την μπάλα πριν αυτή βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Τζιότζης, για να δούμε. Η μπάλα στον Λαζαρδί, το σούτ, η μπάλα βρίσκει το κάθε το δοκάρι και εν συνεχεία απομακρύνεται. 4 λεπτά που μένουν για να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η μπάλα τώρα στον Λάζορικ, ο οποίος συγκρατεί. Τροφοδοτεί το συμπέκτος Γιάνγκα, Λάζορικ. Λάζορικ, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα και η Λάρισα καταφέρνει έτσι να κάνει το 2-3. 43ο λεπτό. Το φάουλ λοιπόν αυτό που εκτελέστηκε και για να δούμε τι υποδεικνύει εδώ ο διαιτητής σε πέναλτι. Προφανώς υπήρξε χέρι εκεί. Η μπάλα λοιπόν έχει στηθεί στα 11 μέτρα, όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι και είναι το 3-3. Το 3-3 είναι γεγονός το 44ο λεπτό της επανάληψης. Να λοιπόν πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.